Όχι προς το παρόν, λέει ο Εμπορικός Σύλλογος της Ξάνθης, στην πρόταση των Μικροπολιτών για δεύτερη μέρα λαϊκής αγοράς στην πόλη μας, ζητώντας αφενός με να ισχύσουν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία και αφετέρου να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων κλάδων. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, η οικονομική κατάσταση, δεν είναι δυνατόν, στην παρούσα φάση το τονίζω, μια δεύτερη μέρα ακόμη. Λοιπόν, εμείς συζητάμε να τεθεί η νομοθεσία, να ισχύσει η νομοθεσία, η οποία θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα των νόμιμων ξανθιωτών μικροπολιτών και κατ' επέκταση τα συμφέροντα και τα δικά μας. Οπότε κοιτάμε να ξεκινήσουμε από κάπου. Ζητήσαμε και από το δικό σας το κανάλι συζήτηση, πρόταση όταν είχε τεθεί από τους μικροπολιτές, από τον κύριο Ηλία των Σημειών. Δεν έχει φτάσει σε εμάς ακόμη η πρόταση και είμαστε, όπως είχα πει και από το δικό σας το κανάλι, ότι είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και περιμένουμε τον διάλογο. Πάντως, κύριε Μίλκογλου, μια δεύτερη μέρα παζαριού σημαίνει δεύτερη μέρα με κόσμο η Ξάνθη. Και αυτό, όσο και να είναι, είναι όφελος και για εσάς. Έστω 5-10 ευρώ κάποιος κάτι θα αφήσει. Σας είπα ότι προτού συνεχίσω να λέω οτιδήποτε, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ζητάμε και απαιτούμε, να το πούμε διαφορετικά, διάλογο. Η πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και πολύ καιρό. Εμείς δεν την έχουμε αυτή την πρόταση και θέλουμε συζήτηση. Μάλιστα, ο κύριος Μίρκογλου επισημαίνει πως η κατάσταση στην αγορά είναι ήδη πολύ άσχημη, με πολλούς επαγγελματίες να μην μπορούν να καλύψουν ούτε τα λειτουργικά τους έξοδα. Γιατί, άμα κάνετε μια βόλτα στην αγορά, θα δείτε πολλά μαγαζιά κλειστά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγάλουν ούτε το ενίκιο τους, ούτε να πληρώσουν τις εισφορές τους στο ΤΕΒΕ. Οπότε έχουμε μια θηλιά μεγάλη στο λαιμό μας που κάθε μέρα σφίγγει. Κλείνοντας, να σημειώσουμε πως αντίθετα στο δεύτερο παζάρι μέσα στην εβδομάδα εντός του Δήμου της Ξάνθης είναι και μερικά από τα σωματεία των Μικροπολιτών, τα μέλη των οποίων τονίζουν πως οι καταναλωτές δεν αρκούν ούτε για το ένα παζάρι που γίνεται στην πόλη.